Στην Ουάσιγκτον χρησιμοποιούν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρουν πως ένας πολύ επικίνδυνος τρομοκράτης βρισκόταν στη χώρα μας και μάλιστα ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις, μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο λόγος λοιπόν για τον Χαλέμπ Ταλέμπ, όπως ονομάζεται, έχει το ψευδώνυμο Ξένος και ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου που έχει πολλούς υποστηρικτές στη Βόρεια Ευρώπη, την Βουλγαρία, την Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία του. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, πληροφορίες για την δράση του τρομοκράτη ήρθαν όταν συνελήφθη στο Λίβανο ένας σύντροφός του, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ταλέμπ ήρθε στην Ελλάδα το 2009, παρέμεινε κρυμμένος σε σπίτια συντρόφων του και ο ρόλος του ήταν να τους προμηθεύσει ψεύτικα έγγραφα, να τους χορηγήσει, να τους ενισχύσει οικονομικά και να οργανώσει τρομοκρατικά χτυπήματα. Έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο τον Λιβανέζο που συνελήφθη, ένα χρόνο λοιπόν αργότερα, ο Ταλέμπ έφυγε από τη χώρα, καθώς όπως είπε, φοβόταν ότι θα τον εντοπίσουν και θα τον συλλάβουν. Προς το παρόν, δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται. Πολλές όμως χώρες αναζητούν τα ίχνη του, καθώς θεωρούν ότι τόσο ο ίδιος όσο και η τρομοκρατική του οργάνωση, η Φατάχ Αλ Ισλάμ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ισάκ, σε ευχαριστούμε πολύ.